Με ποια κριτήρια ιεραρχείτε τις προτεραιότητές σας στο Δήμο Θεσσαλονίκης? Εμείς έχουμε όραμα για την πόλη, αλλά εκείνο που θέλουμε και επιδιώκουμε είναι να αποκτήσουν οι πολίτες όραμα για την πόλη τους. Και βέβαια η αρχή μας είναι ότι οι πολίτες να ζουν από την πόλη και όχι η πόλη από τους πολίτες. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι για μας είναι ότι έχουμε κάνει ένα μηχανισμό συνδίκησης του Δήμου με τους πολίτες. Δηλαδή με επιτροπές πολιτών, ο οποίος είναι ένας μηχανισμός που χρειάζεται χρόνο φυσικά να αναλυθεί, όπου δεν θα μπορούν να γίνονται καταχρήσεις, δεν θα μπορούν να γίνονται υπεξαιρέσεις, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το σκάνδαλο των εκατομμυρίων που έγινε την προηγούμενη τετραετία. Δηλαδή θα μπορέσουμε να στηρίξουμε οικονομικά τους δημότες, γιατί ο Δήμος μπορεί να έχει πάρα πολλά χρήματα, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, με τη μείωση της πατάλης, των δαπανών, των άσκοπων δαπανών, να μπορέσουμε να μειώσουμε δραστικά τα δημοτικά τέλη. Όπως επίσης και ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι το θέμα το κυκλοφοριακό, η μόλυνση του περιβάλλοντος. Έχουμε κάνει ειδική μελέτη με ειδικούς επιστήμονες. Είναι μια πολύ μεγάλη μελέτη την οποία μπορούμε να την εφαρμόσουμε, αλλά και σε όποιον δήμαρχο εκλεγεί, εμείς θα δώσουμε αυτή τη μελέτη, είτε εμείς είτε οποιοδήποτε άλλος, θα παραδώσουμε αυτή τη μελέτη, η οποία έχει θέματα, δηλαδή έχει μηχανισμούς για τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού, μάλιστα, για το θέμα του πρασίνου, για το οξυγόνο δηλαδή που λείπει από την πόλη, για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, για τη στάθμευση, για τους χώρους πάρκινγκ που θα μπορούσαν να υπάρχουν δωρεάν πάρα πολλοί χώροι πάρκινγκ ή να υπάρχει επιδοτούμενο πάρκινγκ. Αλλά επίσης θα ήθελα να πω και το άλλο, ότι επειδή άκουσα ότι κάποιοι είναι οι νέοι και οτιδήποτε άλλο να αναλάβουν την εξουσία, ήδη σε όλα τα ψηφοδέλτια, γιατί έχω μελετήσει τα ψηφοδέλτια όλων των υποψηφίων, υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι με όρεξη για δουλειά, με οράματα, και αυτοί οι νέοι θα μπορούν να προσφέρουν. Μιλάμε για το ψηφοδέλτιο του κυρίου Μπουτάρη, του κυρίου Καλαφέα, του κυρίου Δελή, του κυρίου Μηταφίδη και όλων των υπολείπων. Όλων των υπολείπων έχω μελετήσει, έχω δει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι σε πολύ μικρή ηλικία, άνθρωποι δραστήριοι, επαγγελματικά επιτυχημένοι, και κυρίως αυτό μετράει. Νέοι οι οποίοι έχουν πετύχει επαγγελματικά σε νεαρή ηλικία είναι σε όλα τα ψηφοδέλτια και αυτοί θα μπορέσουν να δώσουν μεγάλη δύναμη στο Δήμο.